Καλημέρα σας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω την αυτεμπορική και ειδικότερα την πρόεδρο, κυρία Ειρήνη Αθανασιάδη, για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση και κυρίως για την πρωτοβουλία να διοργανώσουν ένα συνέδριο με θεματολογία αφιερωμένη σε κέρυες πτυχές του επιχειρηματικού κλάδους της ναυτιλίας μας. Είμαι βέβαιος ότι οι διακεκριμένοι ομιλητές που συμμετέχουν στις διάφορες ενότητες του συνεδρίου θα αναδείξουν με τις παρεμβάσεις τους σημαντικές παραμέτρους της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Εγώ όμως θα ήθελα προσωπικά να εκμεταλλευτώ τη σημερινή ευκαιρία της συναθρήσεώς μας για να τονίσω τη ζωτική σημασία της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και να υπηρετώ από τη θέση του Προέδρου του θεσμικού της οργάνου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη. Δεδομένου ότι ποσοστό 90% του παγκόσμιου εμπορίου και ειδικότερα όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 90% του εξωτερικού εμπορίου και άνω του 40% του εσωτερικού της διακινείται δια θαλάσσης, είναι εμφανής η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις θαλάσσιες μεταφορές και επομένως το διεθνή εμπορικό στόλο, μεγάλο μερίδιο του οποίου είναι στα χέρια των Ελλήνων. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τόμας Ρέιντε, πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων, της ονομαζόμενης ΕΞΑ, στην οποία η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είναι ενεργό μέλος από την εποχή ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σημερινή ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω το πάγιο αίτημα του κοινοτικού εφοπλισμού προς κοινοτικούς νομοθέτες και πολιτικούς για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού στόλου, ιδιαίτερα σε εποχές δύσκολες για την παγκόσμια ναυτιλία, όπως είναι η τελευταία πενταετία, όπου έχει εκλονιστεί η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης λόγω της πλεονάζουσας χωρητικότητας και της ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία και άρα στη διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου. Τον 21ο αιώνα, ο οξύς ανταγωνισμός για το ευρωπαϊκό στόλο έρχεται εξ Ανατολής. Η ναυτιλία προσφέρει αναντικατάστατες υπηρεσίες στο παγκόσμιο εμπόριο και νομοτελειακά θα συνεχίσει να υπάρχει. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι θα τη διαχειρίζονται και σε ποια μέρη του κόσμου. Η απάντηση είναι εκεί που διατηρείται και αναπτύσσεται η ναυτιλιακή τεχνογνωσία και υποστηρίζεται η ανταγωνιστικότητα του στόλου. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία ως εθνικό κεφάλαιο είναι και θα πρέπει να παραμείνει υπεράνω κομμάτων και πολιτικών. Έχει διαχρονικά αποδείξει ότι επιθυμεί να είναι συνδεδεμένη με τον τόπο της, υπό μία όμως προϋπόθεση, μη διαπραγματεύσιμη, το σεβασμό του θεσμικού της πλαισίου, που της επιτρέπει να επιβιώνει στο διεθνή σκληρό ανταγωνιστικό στίβο και να μεγαλουργεί προσφέροντας αξιόπιστες μεταφορικές θαλάσσιες υπηρεσίες στο παγκόσμιο εμπόριο, με όλα τα συνακόλουθα ωφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.